αυτό που βλέπουμε είναι το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας στη Βάσχα, σε ένα χωριό έξω από τη Μεγαλόπολη, στην Αρκαδία. Στη στέγη του υπάρχουν 17 ολοζώντανα δέντρα, ψηλά μέχρι 18 μέτρα. Δεν έχουν καθόλου ρίζες αυτά τα δέντρα. Και το εκκλησάκι αυτό είναι αφιερωμένο στην Αγία Θεοδώρα, η οποία έχει μια ιστορία από τον 7ο αιώνα. Από τότε ξεκινά η ιστορία της. Ήταν μια κοπέλα φτωχιά, μια οικογένεια που ήταν όλο κορίτσια στο σπίτι, δεν είχαν αγόρια. Και σύμφωνα με την παράδοση τότε, έπρεπε όλα τα σπίτια να δίνουν ή τον πατέρα ή το μεγαλύτερο γιο στο στρατό. Εκείνη, ο πατέρας της ήταν πάρα πολύ μεγάλος και έτσι ντύθηκε εκείνη άντρας, η Αγία Θεοδώρα, και κατατάχθηκε στο στρατό. Δεν την κατάλαβε κανείς και διακρίθηκε πάρα πολλές φορές από τον διοικητή της και την έκανε μέχρι και λοχαγό. Όλο αυτό το διάστημα η Θεοδώρα ήταν και έλεγε πως πιστεύει μόνο στο Θεό. Δεν την ενδιέφερε τίποτα άλλο. Στο στρατόνα που περνούσε τις περισσότερες ώρες της, υπήρχε και μια νεαρή κοπέλα που έπλαινε τις στολές των στρατιωτών και φαίνεται πως την ερωτεύτηκε και ήθελε να την παντρευτεί. Η Θεοδώρα βέβαια της είπε ότι είναι αφιερωμένη στο Θεό και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Έτσι για να την εκδικηθεί έμεινε με κάποιον άλλον έγκυος και πήγε στο διοικητή και είπε ότι ο υπεύθυνος ήταν η Θεοδώρα, που είχε βέβαια ένα αντρικό όνομα, που λέγανε Θεόδωρο. Η Θεοδώρα δεν παραδέχτηκε βέβαια αυτό το πράγμα, ούτε ήθελε να φανερωθεί ότι είναι γυναίκα και δεν είναι άντρας και έτσι αναγκαστικά τη θανατώσαμε. Την εποχή εκείνη τα ρούχα τα έδιναν, εκείνη που πέθανε τα έδιναν στους φτωχούς. Μόλις λοιπόν έδειξαν τη Θεοδώρα και είδαν ότι ήταν γυναίκα και δεν ήταν άντρας, κατάλαβαν το λάθος. Ο νεαρός λοχαγός ήταν γυναίκα. Την στιγμή που η Θεοδώρα άφηνε την τελευταία της πνοή, λέγεται ότι άρχισε να τρέχει ερμητικό το ποτάμι και ζήτησε να γίνουν τα μαλλιά της δέντρα. Έτσι λοιπόν, από τότε λέει η παράδοση ότι αυτό το εκκλησάκι χτίστηκε το 12ο αιώνα και έχει πάνω του 17 δέντρα, κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πώς συμβαίνει αυτό και πώς δεν έχουν ρίζα.